Με τον ιό της γρίπης Ι1Ν1 να σαρώνει τη χώρα τις τελευταίες ημέρες και μετά το θάνατο και της μικρής Εύχαρης, ερωτηματικό αποτελεί το κατά πόσο είναι πραγματικά καθαρά τα σχολεία. Τα σχολεία αυτή τη στιγμή είναι όσο καθαρά επιτρέπει το φιλότιμο της κάθε καθαρίστριας. Διότι σκεφτείτε ότι στα νηπιαγωγεία μία καθαρίστρια πληρώνεται 7 ευρώ, στην καλύτερη περίπτωση, το μήνα για τις τουαλέτες του σχολείου. Το μήνα 7 ευρώ. Γιατί είναι 2 ευρώ ανά αίθουσα και τα νηπιαγωγεία έχουν 2 αίθουσες μόνο. Τόσες αναγνωρίζει το κράτος. Αυτή η γυναίκα λοιπόν παίρνει 100 ευρώ μηνιαίο μισθό και 107 για να καθαρίζει και τις τουαλέτες. Όταν μιλάμε για κτίρια ανύπαρκτα, όπως στα σχολεία που κάνουν μάθημα σε κοντέινερ, όταν μιλάμε για κτίρια τα οποία είναι δίπλα σε εργοτάξια και τα παιδιά αναπνέουν σκόνες, όταν μιλάμε για νηπιαγωγεία σε νοικιασμένα και ακατάλληλα ισόγεια πρώην καταστήματα, όταν μιλάμε για όλα αυτά, πώς είναι δυνατόν να λέμε ότι έχουμε κατάλληλες συνθήκες από άποψη υγιεινής? Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει πρόεδρος των καθαριστριών νομού Ηρακλείου, πρακτικά είναι αδύνατο να υπάρξει πραγματική καθαριότητα όταν οι καθαρίστριες μπαίνουν στα σχολιά μετά το πέρας της βάρδιας. Πόσο καθαρό είναι ένα σχολείο όταν σχολάει η μία βάρδια στη μία, στις 2 ξεκινά το ολοήμερο και στις 4 έχει ΚΔΑΠ. Ένα σχολείο με 400-450 παιδιά, πώς μπορεί να είναι καθαρό? Θα σας πω το εξής. Ας πούμε στο σχολείο που λειτουργεί και νυχτερινό, η καθαρίστρια θα πάει. Την ώρα, ακόμη και η μόνιμη θα πάει την ώρα που λειτουργεί το νυχτερινό σχολείο. Άρα το πρωινό, σχολάει όμως 10 η ώρα και το νυχτερινό τελειώνει 10:30. Άρα το πρωινό σχολείο θα βρει αυτά που άφησε το βράδυ το νυχτερινό. Το ίδιο ισχύει και με την ΚΔΑΠ. Μάλιστα, όπως η ίδια καταγγέλει για το θέμα της καθαριότητας, υπάρχουν πιέσεις έως και πρακτικές εκφοβισμού από συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Αντιλαμβανόμαστε το φόβο των γονέων, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας εκφοβισμός προς κάποιες καθαρίστρες από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Εννοείται υπάρχει εκφοβισμός. Εννοώ ότι κάποιοι συλλόγοι γονέων και κηδεμόνων επικοινώνησαν με τις καθαρίστριες και τις είπαν ότι θα πρέπει να έρχεστε και το πρωί αν θέλετε να έχετε εκ του χρόνου σύμβαση, αλλιώς σας καταγγείλουμε τη σύμβαση ότι δεν καθαρίζετε καλά. Καθαριστικά υπάρχουν? Απορρυπαντικά υπάρχουν. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και τους απαιτούμενους διαγωνισμούς προκειμένου οι σχολικές μονάδες του Δήμου Ηρακλείου να έχουν προμηθευτεί όλα τα προϊόντα απολύμανσης καθαριότητας. Και επίσης, σε περίπτωση που έχουμε πρόβλημα με το αποθεματικό, έχουν τη δυνατότητα οι διευθυντές των σχολικών μονάδων να αγοράσουν τα απαιτούμενα είδη από τα παρκείμενα καταστήματα που βρίσκονται στα σχολεία τους. Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, από όποιες πληροφορίες που μαζεύουμε, έχουν κάνει πρόγραμμα οι ίδιοι γονείς και πηγαίνουν καθημερινά μία μαμά και καθαρίζει τους τουαλέτες του σχολείου στη μέση της ημέρας. Εμείς, σαν γονείς, θέλουμε, και αυτό διεκδικεί και το γονεϊκό κίνημα, να υπάρχει ένα επιστημονικά επεξεργασμένο, ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και υγιεινής. Είναι σοβαρό, αφορά τα παιδιά όλων μας. Θα πρέπει να υπάρξει για αυτούς τους μήνες που είναι το πρόβλημα κάποια ιδιαίτερη μέρημνα. Την ίδια ώρα πάντως που η ανησυχία για την εξέλιξη των κρουσμάτων γρίπης χτυπάει κόκκινο, φαίνεται πως οι πολίτες δεν προχωρούν σε υπερβολές στην κατανάλωση αντισηπτικών και άλλων απολυμαντικών. Έχετε παρατηρήσει και αύξηση της κατανάλωσης των προϊόντων υγιεινής, αντισηπτικά κτλ.? Όχι, δυστυχώς όχι. Αν έχουν οι άνθρωποι στο σπίτι τους, αν παίρνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις, θα είναι ευχής έργων.